να έχει γηγενείς ανθρώπους οι οποίοι να θελήσουν να προχωρήσουν το ζήτημα του τουρισμού. Είχαμε όμως τη μεγάλη τύχη ότι όσοι άνθρωποι ήρθαν στην περιοχή μας, όπως η Κολίνη Βόγκου, όχι απλά τη θεώρησε δικιά της, την έκανε δικιά της, μας έκανε να νιώθουμε και εκείνοι όπως και οι υπόλοιποι σημαντικοί επιχειρηματίες που είναι στην περιοχή, ότι μας λογαριάζουν, στηρίζουν την κοινωνία. Μια περιοχή Πλάκα, Ελούντα, Άγιος Νικόλαος, τη δεκαετία του 60, το ΧΕΣ, σήμερα είναι, αν θέλετε, στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως, γιατί πραγματικά εξαιτίας εκείνων όλη η πόλη διαχρονικά κατάφερε να αλλάξει τον νου της. Είναι σημαντικό το ότι σε αυτή την δύσκολη περίοδο, με τη βοήθεια της Εκκλησίας και κυρίως όλοι οι εργαζόμενοι, θα κάνουμε μια ξεχωριστή προσπάθεια, μια διαφορετική, δύσκολη. Δεν έχουμε μάθει εμείς οι φιλικοί, οι φιλόξενοι και δικοί να βλέπουμε το φίλο μας και να μην τον αγκαλιάζουμε. Αυτή τη φορά πρέπει να το κάνουμε. Για να συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι με όλους, μεταξύ σας, θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι μας, εσείς όλα τα στελέχη και εμείς η διοίκηση, να περάσουμε αυτόν τον σκόπελο, που πιστεύω όμως ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξαναδούμε πολλά πράγματα με μια άλλη ματιά που την είχαμε ξεχάσει. Ίσως εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε πώς ζούσαμε και διαφορετικά. Τώρα είναι ευκαιρία να το ξαναδημιουργηθούμε. Είναι δύσκολα γιατί δεν ξέρουμε, υπάρχει το άγνωστο, δεν ξέρουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν υπάρχουν ιδέες ή τρόποι με τους οποίους θα το διαχειριστούμε. Εδώ είμαστε όμως όλοι. Θέλουμε και νομίζω ότι αν θέλουμε θα μπορέσουμε να κάνουμε σωστή τη δουλειά μας παρακάτω. Καλό ξεκίνημα σε όλους, ιδιαίτερα σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Τελέφη Μαρατήρη που στενόχωσε την κράτηση του ΜΠΑΜ από την αρχή μου και σαν αυτό το ξαναπεριθώ μέχρι σήμερα. Δεν ήθελα να πω κάτι τέτοιο. Δεν ήθελα να πω κάτι τέτοιο. Με την οικογένεια υπάρχει προσωπική σχέση πολύ πάνω από την τυπική επαγγελματική, μια και απετέλεσα κι εγώ έναν από τους ανθρώπους που βοήθησαν για να στηθεί το ξενοδοχείο σαν μηχανικός. Ο Γιάννης, όλη αυτή η ομάδα η οποία έχει δημιουργήσει εξαιρετικά στελέχη, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι αυτό το οποίο είχαμε μπροστά μας και τραβάγαμε ήταν ο Γιάννης ο Κόφης, τον οποίο τον γνώρισα και πριν σε επιχειρηματικά, σαν πολιτικό πρόσωπο, σαν έναν άνθρωπο που έβαλε βαθιά το σημάδι του στο πώς προχωράει όσο προχωράει τα ζήματα ίδρυψης και αποχέτευσης στο Ιράκ. Εδώ λοιπόν ήρθε σαν ένας άνθρωπος, ένα ανοιχτό μυαλό. Μας έβαλε σε μια άλλη λογική, αν θέλετε, διαχείρισης του τουρισμού της περιοχής. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ ιδιαίτερως και νομίζω ότι όλοι συνδεθήκαν μαζί του. Μόνο πολλά πήραμε, μόνο καλά πήραμε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερως. Και βέβαια τη σύζυγό του, η κυρία Ρένη, η οποία ήταν δίπλα και είναι δίπλα. Και τα κορίτσια που συνεχίζουν και που συνεχίζουμε να έχουμε καλή συνέχεια.